Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας παρέα με τον Κώστα Μπουτσά. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ πέρα. Ευχαριστώ, το δέχομαι πολύ ευχαριστώ. Μα τώρα εσύ ένας νεότατος άνθρωπος με ψυχή 15χρονου. Πας και παίζεις ρόλο ο παππούς έχει πίεση. Όλα πρέπει να τα παίζουμε στην ζωή. Έχει δίκιο. Και κόντρα ρόλους ακόμα. Και κόντρα ρόλους. Αυτό λέγαμε τώρα. Πρέπει να παίζουμε και κόντρα ρόλους. Πολύ πολύ. Μην παίζω όλο τους νέους. Το μου λένε και παίρνει τώρα εγώ της Δήμητρας Παπαδοπούλου και μου λέει Δήμητρα, εσύ έχεις ταλέντα. Θα γίνεις, θα κάνεις καριέρα. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Μια ομάδα αγαπημένη είμαστε, Ελένη. Που αυτό βγαίνει και στη σκηνή. Γιατί άμα έχεις κανένα αγκάθι, βγαίνει και στη σκηνή αυτό. Ενώ έτσι είμαστε αγαπημένοι όλοι. Είναι πράγμα που φαίνεται. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε να δούμε μαζί ένα βίντεο, γιατί εμείς στην πρεμιέρα της παράστασης βρήκαμε κάποιους πολύ αγαπημένους δικούς τους συνάδελφους και μας μίλησαν και πάμε να τους δούμε και το συζητάμε μας μετά. Δεν κάνει downloads. Ο Κώστας Μπουτσάς είναι ο αγαπημένος ηθοποιός του κοινού αφού χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου με τις ερμηνείες του, με τις ατάκες του. Ιδιαίτερα όμως τον αγαπάνε και οι συνάδελφοί του οι οποίοι μοιράζονται μαζί μας όμορφες σκέψεις για τον ίδιο, με πρώτο τον Γιώργο Καπουτζίδη ο οποίος έζησε μια ξεχωριστή στιγμή στο ξεκίνημά του χάρη στο σπουδαίο Κώστα Μπουτσά. Με είχε συγκινήσει πάρα πολύ όπου μια φορά που την πρώτη φορά που τον είχα συναντήσει ήταν κάτι βραβείο Αρίων. Εγώ έκανα τότε τις Σαββατογεννημένες στο Χωσέ και βλέπω μπροστά μου τον κύριο Μπουτσά και δεν ήξερα πώς να τον πλησιάσω και πάνω από τον κοιτούσα και έλεγα θέλω να πάω να χαιρετήσω. Με βλέπει και μου λέει «Α, έλα εδώ εσύ, είσαι πολύ καλός εσύ». Και είχα πάθει πλάκα γιατί έπαιζε το σύνελ που έπαιζε τότε με το δικό μας παίζαν την ίδια μέρα. Κώστας Μπουτσάς. Ένα όνομα χίλιες λέξεις. Είναι μεγάλο μάθημα. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Για μένα είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι με τον Κώστα. Είναι μεγάλη μου τιμή που παίζω δίπλα στον Κώστα Μπουτσά. Σ' αγαπάω πάρα πολύ, μωρέ. Παππούλα μου, παππούλα μου, είσαι καλά. Ο Κώστας Μπουτσάς είναι πάντα υπέροχος, πάντα υπέροχος. Και όσο λίγο έχουμε δουλέψει μαζί, είναι ένα εξαίρετος χαρακτήρας, εξαίρετος φίλος και εξαίρετος ηθοποιός. Είναι μια σχολή ολόκληρη ο Κώστας ο Μπουτσάς, είναι μια ιστορία ολόκληρη. Είναι σπουδαίος. Ο Κώστας είναι, ρε παιδί μου, αυτό. Σημειολογικά να το δεις, ο άνθρωπος ζωή. Χαρά της ζωής, παντού, όχι μόνο στη σκηνή, στη ζωή. Παντού, παντού. Ντρέπομαι με αυτά που ακούω, το ξέρεις. Γιατί, εμά εγώ σου λέω, όποιος έρχεται εδώ μου λέει για σένα. Γιατί μόλις έχει περάσει μια παράσταση, γιατί κάπως έχει πετύχει το βράδυ και τα πίνατε μαζί, γιατί, για χίλιους δυο λόγους. Όλοι μου λένε για σένα και μου λένε εσύ το μυστικό του, ποιο είναι αυτό το άνθρωπο. Να σου πω κάτι, να σου πω τώρα. Ειλικρινά και δεν το κάνω για να εκμεύσω κοπλιμέντα. Δεν ξέρω τι είμαι. Δεν ξέρω ποιος είμαι. Δηλαδή δεν λέω, α, εγώ είμαι. Δεν λέω κατά κάτι, δεν έχω εγώ. Είμαστε εμείς. Και αυτό το πράγμα το μεταδίδω χωρίς να το θέλω. Δηλαδή δεν νιώθω ότι έχω κάνει κάτι σπουδαίο. Κάτι σπουδαίο. Το εκείνο το σπουδαίο που έχω κάνει είναι ότι έχω φέρει κόσμο στο θέατρο. Δηλαδή με τον τρόπο που παίζω, που γελάνε, που ευχαριστούνται, δεν έχω προχωρήσει στο θέατρο λίγο πιο μπροστά, ας πούμε. Να παίξω παραστάσεις τέτοιες. Αλλά εκείνο που πιστεύω ότι έχω κάνει είναι ότι έφερα κόσμο στο θέατρο. Εσύ έχεις φέρει κόσμο στην τηλεόραση. Δεν είναι όμως λίγο δύσκολο με ανθρώπους που είσαι μαζί να μην ξέρεις ποιος είσαι? Κατάλαβες τι εννοώ? Δηλαδή μήπως δυσκολεύεις τους ανθρώπους με τους οποίους μοιράζεσαι, ας πούμε, τη ζωή σου? Δεν επιδεικνύομαι σε αυτά τα πράγματα ποτέ. Δεν κάνω, ξέρεις, εγώ είμαι και αυτό. Γιατί όλοι τέτοια πράγματα είμαστε. Όλοι τέτοια δουλειά. Ακόμη και ο καφετζής μπορεί να σε κάνει, να μην κάνεις καλή παράσταση, ξέρω κι εγώ. Όλοι μας δουλεύουμε σε ένα πράγμα. Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό έλεγα τώρα στον Κώστα. Δηλαδή, είμαστε εκεί πέρα και δεν ρωτήσω, σας απαγορεύω να μου φωνάζετε. Λέτε κύριε Βουτσά. Θα με λέτε Κωστή. Γιατί έχουμε και ένα Κώστα τώρα από στολάκι. Μένα θα με λέτε Κωστή. Και δεν μπορώ να το αφήσω. Ο Πιτσίρικα. Ναι. Κώστα, ήρθαν τα γενέθλιά σου. Γιατί είσαι εγώ καιρό, νομίζω. Ναι, εγώ εδώ κοντά είσαι τώρα. Γεννήθηκα 1η Ιανουαρίου. Το 93. Σωστό. Πόσα κεράκια θα σβήσεις φέτος? Κοίταξε, είμαι 80 χρονών. Κλεισμένα ή τώρα θα τα κλείσεις? Όχι, κοίταξε, εγώ γεννήθηκα 1η Ιανουαρίου. Αλλά ο πατέρας με έβαλε μέρα, με έβαλε 31 Δεκεμβρίου, μια μέρα πιο μπροστά, για να πάει και πιο μπροστά μαθητής, σχολείο και πιο μπροστά φαντάρος. Και έγινε και κακός μαθητής και κακός φαντάρος. Μια μέρα. Και εγώ τα γενέθλιά μου 31 Δεκεμβρίου. Αλλά ξέρω ότι έχω γεννηθεί 1η Ιανουαρίου.
Είμαι 80 χρόνια, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, το πότε είσαι, ρε παιδί μου, γεννημένο. Έχουμε χάσει τις ημερομηνίες. Ναι. Είσαι το. Το... Και... Άλλαξε και τις χρονιές εκτός. Το 30, δηλαδή. Όχι, το 32. Αν το 31 με έβαλε πατέρας μου. Αν είμαστε το 12 θα είμαστε, ναι. Με έβαλε πατέρας μου 31 Δεκεμβρίου του 1931. 31 του 31, 12 με. Και είμαι 80 χρόνια και χαίρομαι γι' αυτό. Ναι, παιδί μου, δεν είναι έτσι 80 χρόνια. Ναι, δεν είναι, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι θέμα διάθεσης. Είναι θέμα διάθεσης. Εσύ αισθάνθηκες ποτέ σου κουρασμένος, πεσμένος, δηλαδή 40 πώς ήσουνε. Ήσουν ταύρος. Έτσι φαίνεται. Ούτε θυμάμαι αυτό. Μα σε βλέπουμε 40 στις ταινίες περίπου. Κάπου εκεί. Λίγο πιο μικρό. 35. Δεν φαίνεσαι πάντως στην ηλικία αυτή. Φαίνεσαι πολύ νεότερος. Και στο έργο που παίζουμε τώρα είμαι ο πιο νέος από όλους. Δηλαδή είμαι ο πιο νέος. Έχω πιο πολύ διάθεση για ζωή, για πάντα έτσι. Σαν ρόλος. Όχι, σαν ρόλος είναι ένας γέρος ο οποίος έχει πίεση και τον προσέχουν και τον κάνουν. Αυτός είναι επαναστάτης όμως. Έχει ωραίες ιδέες. Και ακολουθεί την επανάσταση της ζωής, ας πούμε, και της κυβέρνησης. Αλλά έτσι ζω στη ζωή, όχι μου τη ζωή, έτσι είμαι. Δεν έχω ποτέ κάνει. Ποτέ δεν ήσουν, ρε παιδί μου, δεν πέρασες μια φάση εσύ, κάποια πενταετία, διετία, όχι, χρονιά. Όχι, ποτέ. Κλιμακτήριο που λέμε. Οι άντρες σε ποια ηλικία περνάνε κλιμακτήριο, Θοδωρή? Πού να ξέρω. Δεν το έχεις διαβάσει, ρε παιδί μου, τόσα βιβλία έχεις διαβάσει. Παρότι έχω εκτόσει πια στις ασφάλειες, αλλά δεν νομίζω. Εκεί γύρω στα 45-50 παθαίνουμε κάτι. Δεν έχω νοιάζει αυτό. Και κλιμακτήριο, εγώ δεν το ξέρω. Αλλά είμαι συνέχεια. Μπράβο, ρε παιδί. Συνέχεια είμαι σε δράση, δεν μπορώ να κάτσω μόνος μου. Με μοναξιά με πειράζει πάρα πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Ήθελα να κάνω παρέα με συνομιλικούς μου. Το έχω πει αυτό το πράγμα. Ναι, yeah. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, ούτε με γυναίκες, όχι συνομιλικές σου, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή, από την κλιμακτήριο και κάτω. Δεν ξέρω ποια είναι κλιμακτήριο. Των γυναικών. Ούτε δικό μου. Α, όχι, ας τη δικιά σου. Των γυναικών γενικότερα είναι εκεί 45-50, ξέρω εγώ 50. 50 και πάνω. 50. Κοίτα, να σου πω κάτι, Ελένη μου. Ο καλός μίλος όλα τα λέει. Αυτά είναι. Αυτά είναι, δάσκαλε. Το θέμα ηλικίας είναι τι αλέθεια μίλος σου. Πόσο δύναμη έχουν τα γρανάζια. Εντάξει, είμαστε... Δηλαδή είναι τρόπο ζωής, δεν καταλαβαίνω αλλιώς. Δεν μπορώ να κλειστώ μέσα σε ένα σπίτι να κάτσω μόνος μου. Είμαι πολύ... εκεί στα σκουφόμπαρα. Στα σκουφόμπαρα. Στα σκουφόμπαρα. Όχι, φοράνε σκούφο για να μπεις μέσα. Αγάπη μου γλυκιά. Τι. Πολύ μ' αρέσεις. Αυτή είναι η ομορφιά σου. Όχι, είναι ο δός κουφά. Όχι, τα όλα τα μπαράκια εκεί είναι στη κουφά. Ναι. Έχει ανοίξει και ο Κωστός Αποστολάκης ένα μπαρ το Πινόκιο στην Υποκράτη και είμαστε εκεί κάθε μέρα. Εκεί τι μαζεύονται όλοι οι ψεύτες και το έβγαλε Πινόκιο. Ποιος ξέρει, είμαστε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο Κώστας ο Σπυρόπουλος, όλοι εκεί πέρα μαζευόμαστε. Και για πες μου έτσι τον τρόπο λειτουργίας εδώ. Δηλαδή το βράδυ πες πως αργά το απόγευμα δεν έχεις τι να κάνεις. Παίρνεις το δρόμο μόνος σου ή παίρνεις τηλέφωνα πρώτα. Δεν μιλάμε για απόγευμα. Γιατί όλη την ημέρα ο άνθρωπος σου μιλάει για το βράδυ, 8, δεν είναι κουρασμένος σαν και εσένα. Μετά την παράσταση. Α, μετά την παράσταση είναι εύκολο. Μετά την παράσταση σου λέει με τούρμπο. Κάπου πρέπει να πάω να διασκεδάσω 12 η ώρα. Αφού έχουμε παιδιά εκεί πέρα που είναι βγαίνει, δεν μπορώ, είμαι κουρασμένος. Βέβαια. Ρε πάμε λίγο εκεί πέρα να περάσουμε. Πιούμε ένα ουσκάκι, να πιούμε αυτό να περάσουμε. Και γίνεται, γιατί ποτέ μπει μέσα σε αυτό το τσερτέλε. Μετά ξυπνάς, είσαι εντάξει. Ξυπνάς, γίνεσαι και εσύ έτσι. Έχεις δίκιο, ναι. Δεν κάνω παρέα με συνομιλικούς μου με τίποτα, γιατί κάνουμε το X-Factor της πίεσης. Και εγώ έχω τόσο, εσύ τόσο. Το ρωτάς τι κάνει ο Γιάννης πέθανε. Ράζει το διάλογο. Γιατί όμως είσαι με νέους ανθρώπους. Θα μιλήσεις για το θέατρο, για τις καινούργιες δουλειές, για μιλήσεις για γκόμενες, για... Καμάκια γίνονται, κύριε Μουσά, ακόμα. Καμάκια γίνονται. Όχι, τώρα μην λέμε και πράγματα, εγώ δεν κάνω καμάκια. Όχι, δεν λέει για σένα, Κώστα. Λέει, αν βλέπεις να παίρνει παιχνίδι. Πω, πολύ παιχνίδι. Κοίταξε, εγώ έχω δυσκολεύσει πολύ τη ζωή μου. Όχι, έχει δυσκολευτεί λόγω ηλικία. Μην λέω και επιβολές, γιατί είμαστε στη δική σου εκπομπή. Είμαστε μια φορά με έναν σεξολόγο που μου λέει, σε δική σου θέλουμε νομίζω. Λέει ο άντρας έχει σε όλη τη ζωή 12 κιλά σπέρμα. Το ξόδεψα όλο, λέω. Κατάλαβες. Αυτό είναι. Και λέει, μην κάνουμε τώρα αυτά. Πού και πού, καμία. Ρωτάγαμε το ρίζο, πώς πας από εκεί. Περιμένουν σταγόνα να γεμίσει το σακουλάκι και μετά πάμε. Δεν φαντάζομαι αυτό να βάζει πρόστιμο για στρού. Όχι. Σακουλάκι. Διακοπές όλοι. Είμαστε παραμονές του Γιάννη. Σακουλάκι, είπαμε σακουλάκι. Σταγόνα. Ξέρεις πώς τα λες. Τι στάζει, κρασί στάζει. Εντάξει, είμαστε πολύ ωραία.
Ετοιμαζόμαστε τώρα για το, με τη δουλειά αυτή. Πάμε πάρα πολύ καλά, Ελένη. Πρέπει να δείτε το έργο, παιδιά. Το έργο είναι γυναικείο αυτό. Για είναι... πες μας δύο λόγια για το έργο. Κοίταξε, είναι τρεις γυναίκες, τρεις αδερφές, οι οποίες μία θέλει να κάνει παιδί, η άλλη έχει να πιάσει δεσμό, η άλλη έχει ετοιμάζεται να χωρίσει με τον άντρα της. Και είναι καθαρά γυναικείο έργο. Και λένε και πολλές λέξεις που δεν επιτρέπεται να τις πεις, ας πούμε, το θέατρο, στην τηλεόραση, για να πας πρόσωπο μεγάλο. Ακατάλληλες. Κατάλληλες λέξεις. Ακατάλληλες για αυτά τα πράγματα. Για αυτούς, ναι, ναι. Τους, στο θέατρο δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα, όχι, δεν υπάρχει περιορισμός. Ναι, γιατί για αυτούς που έχουν τα μυαλά τους ανάποδα. Και είναι, δηλαδή, γιατί ξέρεις κάτι, στο θέατρο η γυναίκα πάει. Θα πάρει τον άντρα από το ποδόσφαιρο, από το τάβλι, από το ουζερί και τον πάει στο θέατρο. Και γεμίζουμε γυναίκες. Να σκεφτείς ότι η παράστασή μας μεγαλώνει κατά μισή ώρα και παραπάνω από τα γέλια. Ή πολλά για το γέλιο είναι κείμενο. Όταν γελάει ο θεατής δεν μπορεί να μιλάς, γιατί τα λόγια σου δεν ακούγονται και κόβεις και το γέλιο. Και γίνεται ο χαμός, ο χαμός γίνεται. Καλά, η Δήμητρα Παπαδοπούλου είναι το μέλλον του θεάτρου μας. Είναι σπουδαία παιδιά. Τι έχει γράψει η γυναίκα. Και σημερινό πολύ. Και όλοι οι ηθοποιοί είναι πάρα πολύ καλοί στους ρόλους. Οι τρεις αυτές τις αδερφές είναι τρεις κόρες σου. Όχι, τρεις εγγονές μου. Α, εγγονές σου. Εγγονές μου, ναι. Παππούς είναι. Για πες. Είναι η Ελισάβετη Κωνσταντινίδου. Ναι. Είναι η Θόμηση. Τι ξεχνάω τώρα, θα το πω. Η Παυλίδου, η Σοφία. Σοφία, ναι. Αχ. Παιδιά, ξέχασα το αυτό, δεν έχω Αλτσχάιμερ, όχι. Θωμαΐς, μήπως. Θωμαΐς. Ανδρίτσου. Ανδρίτσου, ναι. Ανδρίτσου είναι ο Κώστας ο Αποστολάκης και ο κύριος Λαγούτης. Ο Πέτρος ο Λαγούτης. Πήσε γίνει φίρμα μεγάλη τώρα. Εννοείς ο άνθρωπος έχει βρει τον πελάτη με αυτά που ασχολούνται. Βέβαια. Τα θέματα του τα προσωπικά. Είναι πολύ γλυκοί όλοι. Όλοι παίζουν πολύ καλή θεραπεία. Γι' αυτό και η παράστασή μας είναι μια απογειωμένη παράσταση. Διώχνουμε κόσμο κάθε μέρα, το ξέρετε. Κάθε μέρα διώχνουμε κόσμο. Άμα πάει καλά μια παράσταση, πάει καλά. Διώχνουμε κόσμο. Γίνεται πίτα το θέατρο κάθε βράδυ. Ποιες μέρες είναι. Από Τετάρτη μέχρι Κυριακή. Μου λένε. Παίζει Παρασκευή, όχι, δεν είμαστε μπουζοξυδικό. Τετάρτη με Κυριακή παίζουμε. Και δευτερότητα θα παίξει ο Οδυσσέας ο Παπασπυλιόπουλος με την... Άστο, αφού δεν σου έρχεται τώρα, γιατί γνωρίζεις. Επειδή δεν θέλω να τα πω, κατάλαβες. Θα τα βρούμε στις διαφημίσεις. Λοιπόν, εκτός όμως από το θέατρο, επιστρέφει και η Νήσος... Ναι, ξεκίνησε χτες. Ναι. Εμείς έχουμε το τρέιλερ του έργου και θέλω να το δούμε μια στιγμή μαζί. Το ευχαριστήθηκε στο ίδιο, στα γυρίσματα μιλάω τώρα, ναι. Το ένα με το δύο. Εγώ δεν έχω, και τα δύο τα ευχαριστήθηκα πολύ. Και με τον Δήμα και με τον Αγγελόπουλο πήγαμε πάρα πολύ καλά τους σκηνοθέτες. Και ο Ιακωβίδης, ο Γιάννης, ο οποίος έκανε βάζει τα λεφτά φίλος μας. Δηλαδή ήταν μια πολύ ωραία παρέα πάντα. Πάντα είναι, δεν είσαι έτσι, δεν γίνεται. Πριν δούμε το τρέιλερ, μια ερώτηση. Επειδή έχεις παίξει στο σινεμά το εμπορικό, ας πούμε, το εισαγωγικό της δεκαετίας του 60 και παίζεις και στο σινεμά το σημερινό. Έχεις κάνει και καλλιτεχνικές ταινίες, έτσι. Με τον Βαφέ έχω κάνει. Βεβαίως. Και το Χούρσογλου. Και το Χούρσογλου, ναι. Τι διαφορά έχει αυτό το σινεμά από εκείνο στα γυρίσματα, έτσι όπως το... Αυτό είναι πιο δύσκολο. Πιο δύσκολο τώρα. Αυτό τώρα είναι πιο δύσκολο. Γιατί είναι... αλλιώς έχει διαμορφωθεί ο κόσμος. Εκεί ήταν πιο αγνά, πιο αφελή όλα. Ναι, αλλά στον τρόπο γυρίσματος εσύ που λες ότι σ' αρέσει να μαθαίνεις και καινούργια πράγματα είναι, και πάντα. Είναι πιο δύσκολα τώρα και πιο τα γυρίσματα τώρα έχουν πολύ άνηση. Έχουν πολύ στα γυρίσματα. Γιατί είναι... είναι πιο δύσκολο γιατί δεν είναι εκείνη η αφέλεια που είχαμε, η ομορφιά, που κοιμόμασταν έξω στους δρόμους για αυτά τα πέντε πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα από πλευρά σενάριου. Α, μάλιστα. Το σενάριο και το ένα και το άλλο σενάριο. Κατάλαβα. Πιο δύσκολο. Άλλες καταστάσεις. Να δούμε το τρέιλερ. Βέβαια να το δούμε. Τι είναι αυτό? Συνταγή για χορτόπιτα. Δεν βλέπεις. Ο μισός χάρτης. Το θησαυρού! Παπαλάμπρο, ξέρω που είναι το σπίτι του καβού. Τα ξέρω όλα για το θησαυρό. Θέλω μερίδιο. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλώς σας βρήκα. Θα σε σουβλίσω, ρε! Λέτε τώρα, φαντάσματα και αηδίες. Αφού σας λέω την είδα. Βλέπεις και πεθαμένους. Περνούσα έξω από το σπίτι μου. Και τι έκανε? Τούμπες.
Τι ήθελε να κάνει, Πλαγιατέ? Δεν φτάνει που περνούσε. Θε λίγο. Είμαι σε γράμμωση. Έλα, darling. Και πει σε κανέναν για το θησαυρό, γιατί θα σε σκοτώσω, φουκαρά μου. Καλά, για πόσο βλάκα με έχει. Δεν θα σα πω κουβέντα, ό,τι και να μου κάνετε. Μίλα, 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 μίλα. Δεν μιλά, ε. Μιλά ή δεν μιλά. Βρήκαμε το χάρτη που σε τσέπησε και η γυναίκα με έβγαλε από το λιμό της, με τα γιο μου φοράει από μωρό και έβγαλε χαρτί από μέσα, το έβαλε πάνω στο δικό σας και μετά μου είπε, Τζέρι, είναι χάρτης θησαυρού. Τι κάνει ο Θωμάς? Εμάς θα παντρεύτηκαν με την Αγγέλα και ζουν τον έρωτά τους. Δεν μπορώ να καταλάβω που την έκρυβες τόση κατηνιά. Στοπ! Όντως ο καβός υπήρξε, ο θησαυρός είναι παραμύθια τούμπανα. Ψάχνετε κάτι? Σ' όλη μου τη ζωή εσένα, κορίτσι μου. Βγήκε χτες λοιπόν, 22 Δεκεμβρίου, ναι, ναι, ναι. Σας ευχόμαστε να έχει την ίδια ακριβώς επιτυχία που είχε η Ένα που θέλησε. Θα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία το πρώτο. Τεράστια. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Κοίταξε, όσες ταινίες έχουμε κάνει τώρα, ας πούμε, τελευταία εγώ που έχω κάνει ταινίες, το Bang Bang που κάναμε. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό, και αυτό. Ναι. Άρεσε πολύ στον κόσμο και πήγε πολύς κόσμος. Πήγε πάρα πολύ. Και τώρα δεν ξέρω, εγώ έχω παίξει για τις ταινίες, έχω παίξει και στο Λάρισα Επιστευτικό. Α, που θα τώρα γίνει. Καλά, δεν μπορώ να κάνω χωρίς δουλειά, Ελένη μου. Εσύ κάνεις χωρίς τηλεόραση. Τι να σου πω, δεν έχω κάτσει καθόλου 20 χρόνια, λοιπόν, αλλά θα σου πω όταν θα προκύψει. Δεν θα προκύψει, να μην και να μην προκύψει. Εδώ θα αγωνίζεσαι συνέχεια, γιατί αλλιώς είσαι το αστέρι της τηλεόρασης εσύ. Μην έρθει κάθε φορά και μου τα λες αυτά. Γιατί έτσι είναι, να σε φτύσω κιόλας. Εγώ το λέω παντού αυτό το πράγμα. Λέω, η Ελένη δεν είναι γιαούρτι. Είναι με ύφασμα για διάρκεια. Λαμέ. Λαμέ. Σατέν είπα. Σατέν. Ναι, εγώ λέω λαμέ. Και λέω, όλα είναι σαν τα γιαούρτι, με ερμηνεία λήξης. Πόσοι και πόσοι έχουν χαθεί. Κώστα, βέβαια θα μου πεις τώρα, αν σε ρωτήσω, ότι εγώ δεν έχω μάθει ακόμα τίποτα και ψάχνω συνέχεια και γι' αυτό δουλεύω και είναι ένα κίνητρο αυτό. Αλλά πότε αισθάνθηκες εσύ, ειλικρινά, ότι κάτι καταλαβαίνεις αυτή τη δουλειά? Την έχεις πιάσει, την έχεις πιάσει το νόημα. Ειλικρινά θα σου πω κάτι. Μην μου πεις πω όχι ακόμα. Όχι, ψάχνουμε. Ναι. Ψάχνουμε. Κοίταξε, καταρχάς δεν μπορώ να δώσω συμβουλές. Γιατί οι συμβουλές δίνεις ένας βλάκας. Εγώ ο έξυπνος μαθαίνει. Εγώ μαθαίνω. Γιατί άμα δεν μαθαίνω, δεν θα υπάρχω. Ναι, αλλά δεν... μετά από τις πόσα, 5 χρόνια, 10 όχι, χρόνια πέρα. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις. Εδώ τώρα που γίνεται η σκηνοθεσία από την Δήμητρα την Παπαδοπούλου και την Αγγελίτα, ήμουν μαθητής. Πώς θα λέτε έτσι, πώς θα λέτε έτσι. Στο θέατρο, ποιο σκηνοθετεί? Η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Η Δήμητρα. Ναι. Και το έγραψε και το σκηνοθετεί. Και η Αγγελίτα Τσόγκου. Ναι, πολύ καλή αυτή η κοπελίτσα. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Αυτό ουσιαστικά το σκηνοθέτησε. Η Δήμητρα έβαλε πινελιές ωραίες. Αλλά και αυτό που λες, εγώ δεν μπορώ. Δεν θέλω να μάθω πώς θέλω να το κάνω. Πώς θα το πω, εγώ το κάνω έτσι. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Εγώ θα το παίξω έτσι. Δεν μπορώ, αφού θέλω να και μαθαίνω. Ειλικρινά το λες, δεν λέω για να πω, να μου πούνε μπράβο, γιατί έτσι νιώθω καλύτερα, νιώθω ότι είμαι μέσα στην ομάδα αυτή, μέσα στην κοινωνία, μέσα στη σημερινή κατάσταση. Ξέρεις όμως ότι ένας από τους λόγους που σε προσλαμβάνουν ακόμα για να παίξεις στο σινεμά και στο θέατρο είναι επειδή θέλουν και ο κόσμος να πάρει από σένα αυτό που ήδη ξέρεις και που κάνεις τόσο καλά. Αυτό το έχω, εντάξει, αλλά έχουμε και αυτά, ο άλλος θέλει να το κάνεις έτσι, μην το κάνεις έτσι, κάνω το έτσι. Ναι, βέβαια, ναι, κάτι διαφορετικό. Ελπίζω να είναι, ο ηθοποιός ελπίζει να είναι και λίγο διαφορετικό πάντα. Βέβαια. Ιδάλλως... Συμφωνώ μαζί σου, τα λέγαμε και προηγούμενα. Ναι, βαριέσαι. Εγώ και αυτό λέγαμε προηγουμένως. Και δεν μου λέει για τον Σερ Άντονι Χόπκινς. Ναι, του έλεγα για τον Σερ Άντονι, τον Άντονι Χόπκινς. Όταν πήγα να τον συναντήσω, του λέω Σερ Άντονι, γιατί δεν ήξερα ο άνθρωπος. Και μου λέει Τόνι, σε παρακαλώ. Δεν γίνεται Τόνι, γιατί είμαι νέο αγόρι. Ξέρετε, αυτή η απόσταση είναι κακή πολύ αυτή. Κύριε Βουτσάκη, κύριε αυτό. Όχι, κύριε, το ίδιο πράγμα μας. Κωστής. Λοιπόν, σας αφήνω.